Πλούσιο σε εμπειρίες, γύρισε από την Προύσα της Τουρκίας στο Θεσσαλικό Θέατρο που συμμετείχε στη Διεθνές Φεστιβάλ με την παράσταση «Τα αγάλματα περιμένουν» σε κείμενα Ανδρέα Φλουράκη και σκηνοθεσία Κυριακής Πανού. Από το Υπουργείο Πολιτισμού της Τουρκίας πήραμε μια πρόσκληση να συμμετέχει το Θεσσαλικό Θέατρο σε ένα φεστιβάλ που αυτό θα γινόταν στην Προύσα. Ανταποκριθήκαμε, ταξιδέψαμε και πήγαμε στην Προύσα, αλλά ταξιδέψαμε οργανωμένα, έχοντας τις αποσκευές, τους καλούς επαγγελματίες ηθοποιούς, την καλλιτεχνική διεύθυνση, τους τεχνικούς μας, μέλη του Δέλτα Σίγμα, και γυρίσαμε πάλι με βαλίτσες γεμάτες εντυπώσεις και ουσία. Και προφανώς και συμπεράσματα. Το Θεσσαλικό, ο πολιτισμός όταν ταξιδεύει και πάει οργανωμένα, έχει αυτό που λένε οι Γάλλοι ένα πασπαρτού. Είναι ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα για έναν οργανισμό σαν το Θεσσαλικό Θέατρο να μπορεί να υποστηρίξει μια τέτοια μεγάλη εγχείρημα όπως είναι τα ταξίδια στο εξωτερικό, τα οποία έχουν να κάνουν και με την εξωστρέφεια που είπε ο Πρόεδρος. Δεύτερο, γιατί το ίδιο το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, το ίδιο το προϊόν αναβαπτίζεται στην αξία του, γιατί κανείς επαναπλασιώνεται όταν το βλέπει σε ένα χώρο που δεν έχει έτοιμα δεδομένα. Δεν ξέρουν αν παίζουν φίρμες, αν δεν παίζουν φίρμες, αν προερχόμαστε από την τηλεόραση, αν δεν προερχόμαστε από την τηλεόραση. Βλέπουν το τελικό αποτέλεσμα και πρέπει να πούμε στην Προύσα ότι ενθουσιάστηκαν, μας λάτρεψαν. Φύγαμε με προσκλήσεις για άλλα φεστιβάλ, μας έχουν καλέσει στην Βόρεια Μακεδονία, μας έχουν καλέσει να ξαναπάμε του χρόνου στην Τουρκία, στην Αλβανία. Το Θεσσαλικό Θέατρο εκπροσώπησε την Ελλάδα σε ένα σημαντικό θεατρικό γεγονός που συγκεντρώνει κορυφαία θεατρικά σχήματα και οργανισμούς των Βαλκανίων, με ισχυρό παρόν τη χώρα τους σε μια λαμπρή γιορτή με στόχο την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την τέχνη του θέατρου αλλά και την ενίσχυση των πολιτιστικών δεσμών μεταξύ των χωρών. Νιώθουμε μεγάλη τιμή που μέσω του Θεσσαλικού Θεάτρου είχαμε τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε σε ένα φεστιβάλ στην Τουρκία, στην Προύσα, και να ζήσουμε μια τόσο μοναδική εμπειρία γνωρίζοντας άλλους πολιτισμούς, άλλες κουλτούρες, όχι μόνο από την Τουρκία αλλά από όλα τα Βαλκάνια, και να συνδιαλλαγούμε με άλλες χώρες μέσω της τέχνης. Η παράσταση «Τα αγάλματα περιμένουν» θα ανέβει τον Αύγουστο και σε θέατρα της χώρας μας.